Στις αρχές του 20ου αιώνα διαπράχθηκε το τέλειο έγκλημα στη Μάνη, καθώς η ταυτότητα του δράστη αποκαλύφθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν αυτός φύγει από τη ζωή. Από το 1896 έως το 1921, αρκετοί ήταν οι Μανιάτες που ζούσαν στην ανέχεια και αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τις οικογένειές τους και να μεταναστεύσουν στην Αμερική προκειμένου να βγάλουν χρήματα. Ένας από αυτούς λοιπόν αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και τα δύο μικρά παιδιά του στο λιμάνι του Γηθίου και έφυγε για την Αμερική, στην οποία σκόπευε να μείνει για μια πενταετία και έπειτα να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα και την οικογένειά του. Ωστόσο, ένα απρόοπτο γεγονός τον έκανε να γυρίσει πολύ νωρίτερα στη Μάνη χωρίς να το μάθει κανένας. Συγκεκριμένα, όταν έκλεισε περίπου έναν χρόνο στο ξένα, έλαβε ένα μήνυμα από τον συγχωριανό του, ο οποίος τον ενημέρωνε ότι η γυναίκα του είχε συνάψει παράνομο δεσμό με έναν άλλον συγχωριανό. Μάλιστα, τα βράδια το ζευγάρι συναντιόταν κρυφά πλάι στο ρέμα, ώστε να μην το δει κανείς. Φρόντισε ή να γυρίσει στη Μάνη ή να πάρει τα παιδιά σου στην Αμερική. Μη μαθευτεί το κακό και γίνουμε ρεζίλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγχωριανός του στο γράμμα. Έξαλλος ο Μανιάτης για την επιστία της συζύγου του, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Μάνη χωρίς να το μάθει κανείς. Δύο μέρες λοιπόν μετά την ανάγνωση του γράμματος, μπήκε στο υπεροκειάνιο για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σκοπός του ήταν να σκοτώσει τον εραστή της συζύγου του. Μάλιστα, για να έχει άλοθη, έστειλε ένα συνηθισμένο γράμμα στη γυναίκα του μαζί με μερικά δολάρια, το οποίο ταχυδρόμησε τη μέρα που σάλπαρε. 10 μέρες αργότερα έφτασε τελικά στην Πάτρα. Από εκεί μετέβη στην Καλαμάτα και ύστερα με καίκη στη Μάνη. Στο χωριό του δεν πήγε ποτέ, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να κρύβεται κοντά στο ρέμα για να πιάσει το ζευγάρι από αυτοφόρο. Την πρώτη νύχτα δεν εμφανίστηκε κανείς. Τη δεύτερη όμως συνέβη μοιραία συνάντηση. Ο Μανιάτης μετανάστης περίμενε να λήξει η συνάντηση του ζευγαριού και όταν ο εραστής πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το χωριό, τον σταμάτησε. Και τον σκότωσε ακαριαία με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Το επόμενο πρωί επέστρεψε στην Πάτρα, μπήκε στο πλοίο και γύρισε στην Αμερική. Όπως ήταν φυσικό, το χωριό αναστατώθηκε από το φωνικό, ωστόσο γρήγορα η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, γιατί ήταν τότε η εποχή των μεγάλων βεντετών στη Μάνη. Ο δράστης έμεινε στη Νέα Υόρκη για 10 ολόκληρα χρόνια και όταν επέστρεψε στη Μάνη, το έγκλημα είχε πια ξεχαστεί. Με τη γυναίκα του γέρασαν μαζί, αλλά εκείνη πέθανε πρώτη. Λίγο αργότερα αρρώστησε βαριά και εκείνος. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του και κατά την τελευταία εξομολόγησή του στον παπά του έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη. Εγώ τον σκότωσα, παπά. Σου λύνω το μυστικό μου. Όταν πεθάνω, πες το σε όλους πως μετάνιωσα και ο Θεός να με συγχωρέσει, είπε χαρακτηριστικά.